Με συντροφιά αξιά και τιμημένη να τη μημένη μα η συντροφιά. Βασικά είναι η αγάπη της ζωής μου η μουσική, ότι ό,τι υπάρχει στη ζωή μου συμπεριλαμβάνεται η μουσική, ο χορός, αυτό. Εκεί ξεσπάω τις χαρές μου, τις λύπες μου, είναι η ρίζα μου, αυτό με τα λαμπάδευσε ο πατέρας μου που πολύ αγαπάω και που και εκείνος αγαπάει πολύ τη μουσική. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, με έβαζε, καθόμασταν δίπλα στο τζάκι και προσπαθούσε να μάθει τα ριζίτικα, τα κριτικά τραγούδια, το χορό, τα πάντα, ό,τι συμπεριλαμβάνει. Και έτσι είναι μέσα στο αίμα μου η μουσική και η παράδοση του τόπου αυτού. Τραγουδάκι να τραγουδάκι μαγωδεύε Ο παππούς μου με βοήθησε και ξεκίνησα. Έμαθε να τραγουδάω, κριτικά και όχι μόνο. Αλλά κριτικά είναι αυτό που το έχω και προσπαθώ για εκείνο. Τα ριζίτικα είναι η φύση μας, εδώ πέρα στην Κρήτη. Είναι τρόπο ζωής, έτσι εκφραζόμαστε. Με ένα ριζίτικο ή με μία μεντινάδα. Γιατί δεν το... Σκέφτομαι πώς εκείνοι οι άνθρωποι τότε δημιουργούσαν τα ριζίτικα στον πόλεμο, διότι αυτά έχουν και αλληγορική σημασία τα περισσότερα. Είναι βαριά η κληρονομιά μας. Άτηση, μα πάλι για τη συντροφιά. Όταν θα δεις τα μάτια μου κλειστά να μη θερούνε, θα βάλεις μαύρα στο κορμί για να αντιστοιχούνε. Γιατί τότε θα είμαι νεκρή, τότε θα έχω ποθάνει και δεν θα αντέξει ο λογισμός το χωρισμό να κάνει. Εγώ δουλεύω κυρίως με άσπρο πυλό, που τον παίρνω από το εξωτερικό, αλλά έχω και αυτόν τον καφετή τον κόκκινο που είναι από τον Αποκόρονα, από εδώ. Είναι ντόπιος που κάνω αυτά που είναι πιο καφέ. Και πυρήμαχο που κάνω τις γάστρες. Αυτό είναι το βασικό υλικό. Μετά χρειάζεσαι οπωσδήποτε φούρνο για να τα ψήνεις. Ο τροχός είναι προαιρετικός, δηλαδή μπορείς να φτιάξεις και κάτι τελείως στο χέρι, μπορείς και κάτι στον τροχό, εγώ κάνω και τα δύο. Και μετά είναι αυτά τα ειδικά γυαλώματα που χρειάζονται για να το κάνεις χρηστικό το αντικείμενο. Νομίζω αυτό με κέρδισε και ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο. Να βλέπεις κάτι άμορφο, το οποίο μπορεί να γίνει ό,τι θες ουσιαστικά. Και ακόμα πιο ωραίο, αυτό να το χρησιμοποιείς δηλαδή μετά στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να φτιάξεις από μία μπαλαχώμα, μία κούπα που μετά θα πίνεις τον καφέ σου. Αυτό για μένα είναι το πιο ωραίο. Και γίνεται, σχετικά γίνεται γρήγορα, δηλαδή βλέπεις άμεσα το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και πιο πολύ νομίζω ότι αποφάσισα να κάνω αυτό.